την κομπή τώρα. Θεία, φτιάχνω τη μουσική και φτιάχνω λίγο όλα αυτά που είναι εδώ. Θεία, απόστα. Οκ, τα λέμε μετά. Bye-bye. Το νερό τα μου. Και η σειρά μου. Καλομήρα. Καλομήρα, τι έχεις κάνει εδώ? Δεν το πιστεύω, παιδιά, σε άλλη εκπομπή. Πιάνω. Έχω φέρει κάποια πράγματα και... Surprise! Surprise! Ναι! Καλομηράκι, μέλος συγκρινήσω. Τι έκανες εδώ, έφτιαχνες εδώ, κάτι μου λένε ότι έκανες. Τι έκανες στο πλατό, δεν σ' αρέσει έτσι όπως είναι? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έλα, να κάτσεις να μου πεις. Αλλά ήθελα, να σου φέρω πιάνο, να αλλάξουμε λίγο κάποια πράγματα. Καλομήρα, θα τραγουδήσεις? Θα τραγουδήσω. Πάρα πολύ χαίρομαι. Και τι άλλο? Θα τραγουδήσω. Ναι. Μην το πούμε. Οκ. Έχουμε μια έκπληξη. Ωραία. Καλομηράκι, σ' αρέσει το σπίτι μου? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και τι άλλαγες μου λένε από το ακουστικό, τι θέλεις να κάνεις? Παιδιά, τα λέτε όλα εδώ. Όχι, όχι άλλαγες. Αυτά ήθελα να... Τι ήθελες? Κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό. Σαν τι? Αν ήταν δικό σου. Άμα ήταν δικό. Πώς θα το είχες διακοσμήσει? Well, έτσι με τα χρώματα. Ναι. Πιο πολύ ροζ. Είναι το αγαπημένο σου χρώμα. Κόκκινο. Μ' αρέσει κόκκινο, αλλά ροζ. Και πιο πολύ φαϊτό. Και αυτά. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Κάνεις πολλά πράγματα μαζί. Το καινούργιο το CD είπαμε, ναι, έτσι, ναι. Το παίζεις. Ναι. Κάνεις την πρωινή την εκπομπή. Είσαι και το βράδυ στο μαγαζί. Yes. Πώς αντέχεις, βρε καλομηράκι μου? Σε τρέχουμε κι εμείς εδώ στις εκπομπές, ναι, στις άλλες. Άμα υπάρχει θέληση, μπορείς. Όλα γίνονται. Είσαι και μικρούλα ακόμα, έχεις αντοχές, μια χαρά. Και μου αρέσει. Σου αρέσει, τα αγαπάς αυτό που κάνεις. Πάρα πολύ. Και άμα σου αρέσει, δεν σε πειράζει να κοιμάσαι 2 ώρες την ημέρα. Φαίνεται αυτό, καλομήρα μου. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς ξυπνάς το πρωί? Όταν ξενυχτάς το βράδυ, γυρνάς, φαντάζομαι, σπίτι σου τι ώρα? Αναλόγως. Άμα φύγω αμέσως και δεν προλαβαίνω αυτόγραφα, φεύγω. Είμαι σπίτι 3 και κάτι. Ναι, και ξυπνάς για να πας στην εκπομπή τι ώρα? Άμα. Για 7, 7.30. Πώς ξυπνάς, για πες μου, μπορείς και ξυπνάς μόνη σου? Γιατί εγώ ξέρω ότι παντού στα δωμάτια σου υπάρχουν ξυπνητήρια. Ναι. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό? Είναι αλήθεια αυτό. Ξέρεις γιατί? Γιατί μία φορά έτυχε να είμαι 2 ώρες, είχα αργήσει 2 ώρες στην εκπομπή και τρελάθηκα και είπα δεν θα γίνει ξανά αυτό. Ποτέ. Σου είχα πάρει 2 ξυπνητήρες, αλλά είχα και άγχος και έπαιρνε η θεία Τασία και κάθε πρωί. Ποιος έπαιρνε? Η θεία μου. Σε έπαιρνε τηλέφωνο για να σε ξυπνήσει? Ναι, ναι. Έχω μια ιδέα, να πάρουμε τις μαξιλάρες και να κάτσουμε κάτω. Συμφωνείς? Yeah. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι εμείς να φτιάξουμε λίγο εδώ τις μαξιλάρες μας, πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο καλομήρα, περισσότερη καλομήρα. Έλα, καλομηράκι. Στην υγειά μας. Καλομήρα μου, δεν είναι καλύτερα εδώ που καθίσαμε τελικά? Πολύ ωραία. Από το να ήμασταν εδώ πάνω στον καναπέ, έχουμε βάλει εδώ τα ποτά μας, τα νερά μας, τα φαγητά μας, όλα μια χαρά. Για πες μου κάτι, καλομήρα. Πώς είναι η ζωή σου μετά το Fame Story, πόσο άλλαξε η ζωή σου? Πόσο άλλαξε? Άλλαξε. Πολύ άλλαξε, όλη τη ζωή μου άλλαξε. Ήρθες από την Αμερική, από την Αστόρια, που έμενες εκεί με τους γονείς σου. Long Island, ναι. Με μια βαλίτσα όνειρα. Και βλέπεις ξαφνικά τα όνειρά σου ένα-ένα να πραγματοποιούνται. Ναι, αυτό το είχα από μικρό παιδί. Πάντα το ήθελα, πάντα το σκεφτόμουν, πάντα έλεγα στον παπά μου, εγώ θα γίνω τραγουδίση. Like, ξέρεις, ήμουν μικρό παιδί και χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε όλα αυτά. Το περίμενες? Όταν ήρθες στην Ελλάδα, όταν μπήκες στο Fame Story, το περίμενες? Ξέρεις, δεν σκεφτόμουν τόσο πολύ. Δεν σκεφτόμουν τόσο πολύ ότι άμα αυτό και αυτό, just πήγα, χήμα. Και ό,τι έγινε, το έβαλα μέσα μου και λέω, oh, αυτό και αυτό, αυτό είναι καινούργια και θέλω να μάθω και θέλω να δω πώς είναι στο στούντιο και πώς κάνεις αυτό.